δεν κανείζει ούτε καν τις δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού. Θυμάστε τότε που έκαναν έτσι μια μίνι συνάντηση κορυφής τότε μέσα στις κινητοποιήσεις και δεν καλύβουν ούτε τις ανακοινώσεις που βγάλαν τότε. Γιατί όποιος πάει τώρα στην εφορία ξέρει ότι δεν έχει φύγει από μέσα το να κάνουμε περιοδική ΦΠΑ μια φορά το χρόνο, το να πηγαίνουν οι αγρότες μια φορά το χρόνο εκεί που γι' αυτό δεσμεύτηκαν και η διευκρινιστική αυτή δεν το ξεκαθαρίζει. Ένα αυτό και δεύτερον για τα πρόστιμα. Αυτό που φωνάζομαι όλο τον καιρό ότι θέλουν να φορτώσουν όλους τους ανθρώπους πρόστιμα και ένα παραπάνω τους αγρότες δεν αλλάζουν τις προθεσμίες. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί η καταληκτική ημερομηνία είναι η 20 Μαρτίου. Δεν υπάρχει λόγος εφόσον εγώ θα πουλήσω σταφύλια ή λάδι τέλος του χρόνου γιατί να με πιέζει τώρα μέσα σε 5, σε 10, σε ένα μήνα να πάω να κάνω αυτό, να κάνω την αλλαγή δηλαδή από το ένα καθεστώς στο άλλο χωρίς να υπάρχει λόγος πάνω σε αυτό. Αφού έτσι κι αλλιώς δεν έχω κάποια ενέργεια σε αυτή τη φάση να κάνω στην εφορία. Ναι. Αυτό είναι ένα ζητούμενο, είναι ένα ερώτημα για το οποίο ωστόσο απαντήσεις μέχρι σήμερα δεν έχετε πάρει παρά και τις εντολές υποθέτω εντός εισαγωγικών Στουρνάρα προς τον Χάρη Θεοχάρη όλο αυτό το πλέγμα να το εξετάσει κύριε Καμπιτάκη. Έτσι ακριβώς και θέλω να πω και στους αγρότες που μας ακούν τώρα αυτή τη στιγμή ότι να προσέξουν πολύ όταν θα πάνε να κάνουν την αλλαγή από το ένα καθεστώς στο άλλο. Θα βάλουν ότι υποχρεωτικά πάνε και κάνουν αυτή την αλλαγή και όχι προαιρετικά. Γιατί μπορούν να βάλουν και τη μία περίπτωση αλλά και την άλλη. Και ποια είναι η διαφορά? Ποια είναι η διαφορά ότι στο υποχρεωτικά ο αγρότης αυτός εφόσον του χρόνου δεν πληρεί αυτά τα κριτήρια μπορεί να φύγει από το κανονικό καθεστώς και να ξαναμπεί στο ειδικό. Εάν βάλει προαιρετικά πρέπει υποχρεωτικά να είναι μέσα στα βιβλία εσόδων-εξόδων μια πενταετία. Μάλιστα. Και είναι σοβαρό αυτό. Μάλιστα. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχετε ψάξει με τους φοροτεχνικούς, κύριε Καμπιτάκη? Έτσι ακριβώς. Έχουμε συζητήσει με πολλούς φοροτεχνικούς, έχουμε πάρει πολλές απόψεις και τα έχουμε δει σχεδόν τα πάντα αναγκητικά. Υπάρχουν πολλά μπερδέματα ακόμα και οι φοροτεχνικοί αυτή τη στιγμή πιέζουν μαζί με μας. Ξέρουμε ότι η ΔΟΗ δεν μπορεί να ανταπεξέλθει και δεν ξέρουμε καν πόσο ακριβώς είναι το πρόστιμο. Δηλαδή κάποιοι μας λένε για 100 ευρώ, κάποιοι μας λένε για 1000 ευρώ, στην περίπτωση που δεν προλάβει κάποιος, που δεν υπάρχει περίπτωση να προλάβει, δηλαδή να το πούμε και έτσι, μέχρι τις 20 του μήνα να πάει να κάνει την αλλαγή από το ένα καθεστώς στο άλλο. Μάλιστα. Κρατήστε λοιπόν κύριε αγρότες το υποχρεωτικό και το προαιρετικό έτσι όπως το λέει ο κύριος Καμπιτάκης. Πρέπει στην αλλαγή καθεστώτος εάν γίνει μέχρι τις 20 Μαρτίου να αναγραφεί πάνω το υποχρεωτικό προκειμένου να μπορείτε του χρόνου να φύγετε από αυτό το καθεστώς και να μπείτε στο ειδικό σε περίπτωση που δεν έχετε τα ανάλογα εισοδήματα, έτσι? Έτσι ακριβώς. Λοιπόν. Έτσι ακριβώς. Εμείς θέλουμε να πιστεύουμε γιατί έχουμε μιλήσει με τον κύριο Θεοχάρη και θέλουμε να πιστεύουμε ότι έστω και την τελευταία στιγμή, όχι από αυτόν τον ίδιο, αλλά θα υπάρξει πολιτική βούληση να σταματήσουν αυτά. Δηλαδή έστω και την άλλη εβδομάδα να φύγουν αυτές οι προθεσμίες, να φύγουν αυτά τα πρόστιμα από την πλάτη των ανθρώπων, γιατί πιστεύω ότι θα βρεθεί ένας λογικός άνθρωπος, ναι, και να πιστεύει στο λογικό. Τι να πω, δηλαδή δεν μπορώ να το εκφράσω αυτό το πράγμα με λόγια. Δεν έχει λογική αυτό το πράγμα. Και ήταν όπως και στο πρώτο θέμα σας που αναφερθήκατε με τους σπόρους. Mm-hmm. Είδαμε 12 υπουργούς εξωτερικών να υπογράφουν μια επιστολή, να εκφράζουν μια αντίδραση πάνω σε αυτά. Είναι ένα θέμα που σας αφορά άμεσα. Μας αφορά άμεσα και είδαμε το δικό μας υπουργό εξωτερικών και αντιπρόεδρο της κυβέρνησης να μην συνυπογράφει εκεί. Σωστά. Πέστε μου, τι γίνεται σε αυτή τη χώρα. Και τον κύριο Μανιάτη να λέει ότι ελεύθερα η κάθε χώρα θα πρέπει να επιλέγει αν θέλει να είναι μέσα σε αυτό το καθεστώς των μεταλλαγμένων ή όχι. Από την άλλη, ωστόσο, εσείς ήδη καταγγέλλετε ότι υπάρχει μια πολιτική ηγεσία στο δικό σας το Υπουργείο, η οποία είναι υπέρ των μεταλλαγμένων, κύριε. Κοιτάξτε, κύριε Τουργεράκη, και εμείς έχουμε πει μεταλλαγμένο με την έννοια και το εννοούμε κιόλας. Έχουμε πει μεταλλαγμένο τον Υπουργό. Μα το έχει δηλώσει. Ναι, έτσι. Και λέγεται και μέσα στη Βουλή από τους ίδιους τους βουλευτές ο μεταλλαγμένος υπουργός. Το περιμέναμε αυτό από τον υπουργό. Δεν το περιμέναμε από την κυβέρνηση. Δεν το περιμέναμε από το επίσημο κράτος αυτό. Από 2-3 άτομα τουλάχιστον που ξέρουμε ότι βγαίνουν έξω και απαιτούν για τη χώρα. Βλέπουμε ότι δεν απαιτούν για τη χώρα. Απαιτούν και τα συμφέροντα
και είναι σε δεύτερη, τρίτη, τέταρτη μοίρα η χώρα. Αυτό βλέπουμε.